Σε μας προϊστάρα και με κοιτάς. Είχαμε χτες και νέες ανακοινώσεις. Ξεκαθαρίζει πλέον το τοπίο για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια που έχει γίνει ένα σύριαλ. 15 Νοεμβρίου είναι λέει, η τελευταία προθεσμία που θα μετράνε τα χάρτινα. Ας ή που δεν ξέρουν πολλοί να χρησιμοποιήσουν και την κάρτα δυστυχής. Την πετάνε, Γιώργο. Μην την πετάνε. Όχι, ρε, αλλού πάνε να τη βάλουν. Ναι. Αλλού τους βάζουν. Μιλάει το πρόβλημα. Ναι. Τους γίνεται διπλοχρέωση. Σταμάτησε ένας, όπως είπε στο φανάρι, και ένας πεζός, μεγάλο σε ηλικία. Μου κάνει έτσι, σταματάω κι εγώ δεξιά. Σηκώνει την κάσκα. Μου λέει, έχεις την εντύπωση ότι εγώ μπορώ να καταλάβω τι μου λέει αυτό. Ναι. Λέω, ποιο. Μου λέει το μηχάνημα. Ναι. Σου συζητάει. Πάω, λέει, βάζω την κάρτα και μου λέει, δεν ανταποκρίνεται στα στοιχεία. Την ξαναβάλω, δεν ανταποκρίνεται. Και βάζει ο άλλος την κάρτα. Την είχα βάλει, λέει, αλλού. Ναι. Του τέλος την έφαγε την κάρτα. Εγώ λέει. Ναι, εποχή, σιγά σιγά θα το μάθει. Εγώ λέει. Άσε λέει που πήγα να το βάλω σε μια τρύπα. Λέω, όχι παππού. Όχι παππού, εκεί που έχει το μάτι. Εκεί δεν ακυρώνει. Όχι στην τρύπα στο μάτι. Το μάτι. Παππού. Όχι στην τρύπα στο μάτι. Άμα δείτε, αναβοσβήνει. Τι γελάζε, Μαρία. Χρηστικές πληροφορίες δίνουμε πρωί-πρωί. Τι θέλει, δηλαδή, πώς να το πούμε, αυτός μου πρέπει να το πω. Μα πρέπει γιατί ακυρώνω. Όχι, στην τρύπα στο μάτι, έτσι κι μην τα πετάτε τα εισιτήρια αυτά. Πού να το βάζουν. Σιγά-σιγά θα το μάθει ο κόσμος. Να δοθεί ένα περιθώριο απλώς μέχρι να το συνηθίσει. Λοιπόν, σας είπαμε για τα μεγάλα θέματα.